Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και άνθρωπο αποχαιρετά ο πολιτικός και καλλιτεχνικός κόσμος, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Βασίλης Βασιλικός. Από τους πολυγραφότερους συγγραφείς, με τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε 33 γλώσσες. Πληθωρικός, πολιτικά ενεργός. Σημάδεψε με το έργο του το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Μνημειώδες θεωρείται το μυθιστόρημα ντοκουμέντο Ζήτα που έγραψε για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Αυτή λοιπόν την εποχή λείπει, για να αποφύγουμε τη λέξη όραμα, κάποιο όνειρο, κάποια ουτοπία, ο μη τόπος. Υπήρξε ένας οικουμενικός Έλληνας, από τους σημαντικότερους πεζογράφους, με τα έργα του να έχουν αποδοθεί σε 33 γλώσσες, ο πιο μεταφρασμένος συγγραφέας μετά τον Νίκο Καζαντζάκη. Παγκοσμίως γνωστός έγινε με το Ζήτα, το μυθιστόρημα που μετέφερε στον κινηματογράφο ο Κώστας Γαβράς. Ένιωσα τρομερά Έλληνας όταν κατά τύχη διάβασα το βιβλίο του Βασίλη πριν, μια μέρα πριν που έγινε η δικτατορία. Κατά τύχη. Η οικία φυσιογνωμία με το καπέλο ήταν πίσω από πολλούς ρόλους. Πάντα αϊκίνητος, πάντα ευγενικός και με χιούμορ σε όποια θέση και αν είχε βρεθεί. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όταν έβγαινε από το μοναχικό κόσμο της συγγραφής, με 120 βιβλία σε όλη την πορεία, άφηνε παντού το έντονο και πνευματικό αποτύπωμά του. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και ξανά προς τη λόξα τραβά. Λόξα. Λοιπόν, αυτή η λόξα είναι που μας έφαγε. Αλλά και που διατηρεί. Γιατί ξέρετε, οι λοξοί άνθρωποι, που είναι ανισόρροποι λίγο, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ύπαρξης από τους σόφρονες. Ήταν ο πιο ταλαντούχος της γενιάς του. Από τα βιβλία του, τα οποία είναι πάνω από 100, υπάρχουν τουλάχιστον 15-20 που είναι πραγματικά σημαντικά και ας πούμε 5-10 τα οποία είναι αριστουργήματα. Ήταν εξαιρετικά καλόκαρδος, γενναιόδωρος, κοσμοπολίτης, ανεξίκακος. Κατά τη δική μου γνώμη ήταν ο σπουδαιότερος συγγραφέας των ημερών μας, του καιρού μας. Το δρόμο του Καζαντζάκη και ήταν πάντοτε παρόν σε ό,τι συνέβαινε. Ήταν δηλαδή και πολίτης, ενεργός και συγγραφέας. Ο βουλευτής, ο άνθρωπος της UNESCO, ο διευθυντής της ΕΡΤ, ο σεναριογράφος, ο παρουσιαστής λογοτεχνικής εκπομπής, το μέλος του Διεθνούς Κοινοβουλίου των Συγγραφέων, ο φίλος του Καζαντζίδη, του Παναγούλη, ο άνθρωπος που έγραψε για τη δολοφονία του Λαμπράκη, ο συγγραφέας πίσω από τη σειρά του Μέγκα, το τελευταίο αντίο, ήταν ο Βασίλης Βασιλικός. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ζωντανός. Έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του, πληθωρικός, πληθωρικότατος. Ένιωσα κάτι που ίσως να ακούγεται κοινότοπο και δεν βρίσκω τίποτα πιο ισχυρό να πω. Είμαστε φτωχότεροι. Αν δεν ερχόταν από τη Μικρασία 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, μην νομίζω ότι η Ελλάδα θα ήταν η σημερινή. Ήταν πάντα μπροστά σε ό,τι καλή ιδέα υπήρχε, ανοιχτός στο να δώσει τα βιβλία του να γίνουν μεταφορές είτε στον κινηματογράφο είτε στην τηλεόραση. Ένας άνθρωπος που απέπνεε ένα σεβασμό. Σύσσωμος και ο πολιτικός κόσμος αποχαιρέτησε με βαθιά συναισθήματα και τα θερμότερα λόγια τον σπουδαίο Έλληνα.